Γεια! Είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σήμερα θα φτιάξουμε ένα φωτιστικό για το γραφείο μας. Θα χρησιμοποιήσουμε το Mammoth Glue Crystal, το οποίο είναι ιδανικό για λεπτές και διάφανες κολλήσεις. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε ξύλα σε διάφορα μεγέθη, το Mammoth Glue Crystal με τον ειδικό κόφτη και το πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun, ξυλόστοκο Dunbraven, ράγα LED, πολύμπριζο, χρώμα και πινέλο και το σχέδιο που θα βρείτε στο diy.bostik.com. Ξεκινήστε γυαλοχαρτάροντας όλα τα ξύλα ώστε να μαλακώσετε τις άκρες τους. Μην ξεχάσετε να τα ξεσκονίσετε καλά όταν τελειώσετε. Ας ετοιμάσουμε το Mammoth Glue Crystal τώρα. Με τον ειδικό κόφτη ανοίξτε το Mammoth Glue Crystal. Βιδώστε τη μύτη και τοποθετήστε το Mammoth Glue Crystal στο πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα. Ξεκινήστε με το δεξί πόδι. Δείτε το σχέδιο και περάστε σημάδια στο ξύλο των 12x17 εκατοστών. Εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal στα σημεία που είναι να κολληθούν τα ξύλα και τοποθετήστε πρώτα τη μισόταυλα των 50 εκατοστών. Στη συνέχεια, εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal στα τριγωνάκια των 5 εκατοστών και τοποθετήστε 2 σε κάθε πλευρά του ποδιού. Πάμε στο αριστερό πόδι. Περάστε και εδώ τα σημάδια στο ξύλο των 15x17 εκατοστών και εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal. Πριν τοποθετήσετε τα ακριανά ξύλα, περάστε Mammoth Glue Crystal στις δύο άκρες τους. Συμβουλευτείτε το σχέδιο και τοποθετήστε πρώτα το ξύλο α, μετά το γ, στη συνέχεια το δ και τέλος το β. Στην άλλη πλευρά του ποδιού κολλήστε τα δύο άλλα τρίγωνα και αφήστε την κόλλα να οριμάσει για 24 ώρες. Χρησιμοποιήστε χαρτοτενία Dunbraven για να σιγουρέψετε τα ξύλα και στα δύο πόδια. Τώρα, τοποθετήστε κάθετα στην αριστερή άκρη της μισόταυλας των 96 εκατοστών το δεξί πόδι και περάστε σημάδια. Βάλτε χαρτοτενία στη μισόταυλα ώστε να είναι πιο εύκολο να σιγουρέψετε τα ξύλα μετά. Εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal και κολλήστε τα ξύλα. Στην άλλη άκρη της μισόταυλας κολλήστε και το αριστερό πόδι. Τέλος, ευθυγραμμίστε το καπάκι, το ξύλο δηλαδή των 100 εκατοστών, με την κατασκευή και σημειώστε πού εφάπτονται τα ξύλα. Εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal και κολλήστε το και αυτό. Σιγουρέψτε και πάλι με χαρτοτενία και αφήστε την κόλλα να στεγνώσει για 24 ώρες. Αν τα ξύλα έχουν αφήσει μεταξύ τους κενά, χρησιμοποιήστε ξυλόστοκο Dunbraven για να τα καλύψετε. Όταν στεγνώσει ο ξυλόστοκος, μπορείτε να τον γυαλοχαρτάρετε για πιο λίγο αποτέλεσμα. Ξεσκονίστε καλά όλη την κατασκευή και περάστε ένα φωτεινό χρώμα. Αφήστε το να στεγνώσει καλά. Αφού στεγνώσει, στο δεξί πόδι βιδώστε δύο βίδες και τοποθετήστε το πολύμπριζο. Γυρίστε την κατασκευή ανάποδα και στην εσωτερική πλευρά του καπακιού βιδώστε τα γατζάκια της LED ράγας. Τοποθετήστε τη ράγα ώστε ο διακόπτης της να είναι σε προσβάσιμο σημείο. Χρησιμοποιήστε στηρίγματα καλωδίων ώστε να κρύψετε το καλώδιο στην πίσω πλευρά της κατασκευής και να οδηγήσετε την πρίζα στο πολύμπριζο. Το φωτιστικό σας είναι έτοιμο. Με γεια!